Δεν έχουν... Γροθιά στο στομάχι αποτελεί η έρευνα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη για τη μαύρη εποχή στην απασχόληση που διανύουμε. Νέοι χωρίς μέλλον και ελπίδα, απόλυτα εξαρτημένοι από τη μερική απασχόληση, αποτελούν τη νέα πραγματικότητα. Τα στατιστικά που δώσατε είναι απόλυτα σωστά. Ένα περίπου 30% των νέων ανθρώπων 15-24 δουλεύουν σε μερική απασχόληση, 31% σε προσωρινή απασχόληση. Είναι κατεξοχήν μορφές επισφαλούς εργασίας και έχουμε και άλλες βέβαια, έτσι. Έχουμε την αδήλωτη, μην την ξεχνάμε. Έχουμε ένα φαινόμενο που το είδαμε να εντείνεται τα τελευταία χρόνια και είναι ο συνδυασμός δηλωμένης και αδήλωτης. Το αύριο μπορεί να στηρίζεται στους νέους, οι νέοι όμως δεν έχουν πουθενά να στηριχτούν. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έχουμε ένα περίπου 20% του νεανικού πληθυσμού να είναι νιτς. Δηλαδή να είναι νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης κατά της απασχόλησης. Στο πουθενά ουσιαστικά. Όπως το είπατε. Ακριβώς. Απόντες. Στο πουθενά. Έχει αυξηθεί μέσα σε 1,5 χρόνο, λιγότερο από 1,5 χρόνο, κατά 10% το ποσοστό τους. Το ήδη πολύ ψηλό ποσοστό τους. Έχουμε έντονη την έμφυλη διάσταση και έχουμε από τον νεανικό πληθυσμό ένα περίπου 60% να είναι υποαπασχολούμενοι, να είναι επισφαλώς εργαζόμενοι. Η σύγκριση των στοιχείων οδηγεί σε τρομακτικά συμπεράσματα για τις συνέπειες των ελαστικών μορφών εργασίας στη ζωή μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μερικώς εργαζόμενοι διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο φτώχειας, το in-work poverty risk, ο κίνδυνος φτώχειας μέσα στη δουλειά, από τους πλήρως εργαζόμενους να φτωχοποιηθούν. Οι προσωρινώς εργαζόμενοι, τριπλάσιο. Στην Ελλάδα ισχύουν τα ίδια, μόνο που τα ποσοστά αθροιστικά, τα απόλυτα, είναι διπλάσια. Την πολύ σημαντική έρευνα και τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας σχολίασαν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι. Είτε επειδή αρχίζουμε και ανταγωνιζόμαστε χώρες πολύ χαμηλού εργατικού κόστους, όπως η Κίνα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες, είτε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είτε γιατί ανταγωνιζόμαστε χώρες υψηλής τεχνολογίας. Καταραίει και μια ιδεολογία. Ποια είναι αυτή η ιδεολογία? Είναι μια ιδεολογία που είναι κυρίαρχη στο σημερινό ευρωπαϊκό, αν θέλετε, και στο παγκόσμιο ορίζοντα, η ιδεολογία της αξιοκρατίας. Δηλαδή ότι αν είσαι άξιος, όλα είναι μπροστά σου, όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι ρόδινα για σένα. Όταν ήμασταν μικροί εμείς, κύριε Σαχίνη, τι μας έλεγαν οι γονείς? Μάθε παιδί μου γράμματα. Αυτό έδινε ελπίδα και προοπτική. Τώρα αυτή η προοπτική έχει πάψει να υπάρχει και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό μεταφράζεται με όρους παύσης της προηγούμενης, της πρώτερης κοινωνικής κινητικότητας που υπήρχε. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα αυτού του είδους στην Ελλάδα και την Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και το Κέντρο Ερευνών Πολιτικής Τεκμηρίωσης. Συγκροτεί και ένα νέο τύπο εργαζομένου που βρίσκεται ανάμεσα στον παραδοσιακό εργαζόμενο και στον άνεργο. Θα είχε σημασία αν τα ποσοστά ήταν μικρά. Όταν όμως τα ποσοστά είναι θηριώδη και αυτά προηγούνται της πανδημίας και η πανδημία έρχεται απλά να μεγεθύνει τις παθογένειες και τα προβλήματα, το πράγμα γίνεται πολύ πιο προβληματικό.